Καλησπέρα, άλλο ένα επεισόδιο μαγειρεύουμε μαζί. Σήμερα επέλεξα μια συνταγή που πραγματικά δυσκολεύτηκα λίγο, δεν ήξερα άμα το πληγούρι αρέσει σε όλους, αλλά τελικά νομίζω με τα υλικά που θα προσθέσω μέσα θα δώσουν και γεύση, αλλά και είναι και υλικά που μπορούμε να τα βρούμε μόλις ανοίξουμε κατευθείαν το ψυγείο από το σπίτι μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τη διαδικασία. Ανοίγω λοιπόν το μάτι μου και στη συνέχεια θα ρίξω μέσα λίγο ελαιόλαδο. Θα καβουρδίσω ελαφρώς το πληγούρι μου και στη συνέχεια, αφού το καβουρδίσω, θα ρίξω μέσα το νεράκι μου για να βράσει. Ωραία. Παίρνω και μια κουτάλα ξύλινη, αγαπεύω. Έτσι, ωραία. Το πληγούρι μου είναι περίπου στα 250 γραμμάρια, όπως επίσης και το νεράκι μου είναι 1:1, για να μπορέσει να γίνει το πληγούρι και να είναι έτσι όπως πρέπει μετά που θα το κρυώσουμε για να το φάμε. Έχω καβουρδίσει το πληγούρι μου, θα ρίξω μέσα το νεράκι μου. Τέλεια. Και θα ανακατέψω ελαφρώς μέχρι να βράσει. Σούπερ. Θα ρίξω μέσα λίγο αλατάκι. Γενικά το πληγούρι δεν θέλει πάρα πολύ βράσιμο, η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Υπάρχει πολλοίς κόσμος που δεν το τρώει το πληγούρι, είναι γενικά λίγο άνοστο. Γι' αυτό και εγώ, όπως σας είπα και πριν, επέλεξα αρκετά υλικά που θα βάλω μέσα για να δώσουν γεύση, άρωμα και να είναι πιο ευχάριστο ακόμα και για αυτούς που δεν το τρώνε, γιατί νομίζω πως αυτή είναι και η επιτυχία. Να κάνω κάτι που δεν το τρώει κάποιος και να το αρέσει. Σιγά σιγά βράζει το πληγούρι μας. Θα στραγγίξουμε μετά, θα το αφήσουμε να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Και ο λόγος που θα το κάνω αυτό είναι επειδή μέσα θα μπουν υλικά όπως είναι το αγγούρι, όπως είναι το ντοματίνι, η πιπεριά. Αν είναι ζεστό, η αλήθεια είναι πως δεν θα είναι τόσο ευχάριστο μετά στη γεύση. Επειδή μέσα θα βάλουμε υλικά τα οποία είναι έτσι δροσερά, δεν θέλουμε να έρθουν σε επαφή με το ζεστό πληγούρι μας. Πρέπει να είναι κρύο. Τέλεια. Σιγά σιγά απορροφάει το νεράκι μας και θα φτάσουμε στη διαδικασία για να το σουρώσουμε. Θεωρώ πως για το καλοκαίρι είναι μια σαλάτα η οποία είναι εύκολη, νόστιμη και σίγουρα αυτό που με ενδιαφέρει κατά βάση είναι όλα τα υλικά που θα βάλουμε μέσα να μπορείτε να τα βρείτε εύκολα, κάποια ήδη τα έχετε στο σπίτι σας, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και φυσικά μαγειρεύουμε πάντα και οικονομικά. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Είναι στόχος μου και αυτό, μία συνταγή να είναι εύκολη και να είναι και οικονομικά εφικτό να πάρετε τα υλικά και να την κάνετε στο σπίτι σας. Το νεράκι μας σχεδόν το έχει πιει όλο το πληγούρι. Ανακατεύω λίγο ακόμα. Τέλεια. Σε λιγάκι είμαστε έτοιμοι. Θα συνεχίσω με το να κόψω τα υλικά μου. Έχω εδώ πέρα το αγγουράκι μου, τις πιπεριές μου, το λεμονάκι. Ωραία.
Συνεχώς βλέπετε να ανακατεύω στην κατσαρόλα μου. Αυτό το κάνω για το λόγο ότι δεν θέλω να μου κολλήσει το πληγούρι κάτω. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Αν δεν έχουμε τον έλεγχο, πολύ πιθανό να μας κολλήσει, έτσι, και σίγουρα μετά θα είναι άχρηστο για εμάς. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λίγα ακόμα θέλουμε. Ένα προς ένα είπαμε, το νεράκι μας, όσο πληγούρι βάλουμε, άλλο τόσο νερό θα ρίξουμε στην κατσαρόλα μας, θα το αφήσουμε να σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας πολύ καλά για να βράσει. Και πάμε στη διαδικασία που θα σουρώσουμε το πληγούρι μας, θα το αφήσουμε να κρυώσει και στη συνέχεια θα προσθέσουμε μέσα τα υλικά μας. Έχω σουρώσει το πληγούρι μου. Θα ρίξω πάρα πολύ λίγο ελαιόλαδο μέσα. Ωραία. Και θα ανακατέψω. Όπως είπα και πριν, αφήνουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά να κρυώσει και στη συνέχεια θα πάμε να προσθέσουμε μέσα τα υλικά μας. Πάμε να περιμένουμε να κρυώσει το πληγούρι μας και ερχόμαστε για να δούμε τη συνέχεια. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, το πληγούρι μας έχει κρυώσει. Πάμε λοιπόν να το βάλω σε ένα μπολ. Τέλεια. Και να πάμε στη διαδικασία που θα βάλουμε μέσα τα υπόλοιπα υλικά μας. Σούπερ. Θα ρίξω λίγο αλάτι. Λίγο φρέσκο πιπεράκι. Ωραία. Και συνέχεια θα κόψω το αγγούρι μου. Κάνω μία βάση και κόβω το αγγούρι. Τέλεια. Ωραία. Εδώ. Και το κόβω για να το ρίξω μέσα στο πληγούρι. Ωραία, τέλεια. Ρίχνω μέσα το αυγουράκι. Έτσι, τέλεια. Θα ρίξω μέσα λίγο από την κόκκινη πιπεριά που έχω. Έτσι. Τέλεια. Ρίχνω μέσα και την πιπεριά μου. Ωραία, θα ρίξω και λίγο πράσινη. Γενικότερα σε αρκετά από τα φαγητά μου χρησιμοποιώ πιπεριά και κόκκινη και πράσινη, μου αρέσει πάρα πολύ. Δίνει και γεύση, έτσι, και είναι και νόστιμη πολύ. Το προτείνω και σε εσάς. Θα ρίξω μέσα λίγο από το ντοματίνι. Σούπερ. Κόψω άλλο ένα. Ωραία, και στη συνέχεια το ρίχνω μέσα. Ωραία, τέλεια. Λίγο λεμονάκι. Μισό λεμονάκι περίπου. Φρέσκο κρεμμύδι. Ωραία. Και αυτό μέσα. Χόντρο κομμένο γιατί μας αρέσει περισσότερο. Λίγο ακόμα. Σούπερ. Και θα βάλω και λίγο από το μαϊντανό μου. Υπέροχο άρωμα και ο μαϊντανός. Για να έρθει να ολοκληρώσει αυτή η τόσο νόστιμη σαλάτα που σήμερα θα κάνουμε εδώ πέρα παρέα. Τέλεια. Ρίχνω μέσα και το μαϊντανό μου. Υπέροχα. Τέλεια. Σούπερ. Προσθέτω λίγο ελαιόλαδο. Ωραία. Τέλεια.
πιπεράκι και λίγο αλατάκι. Συνέχεια ανακατεύω πάρα πολύ καλά τα υλικά μου. Κάποια έχουν πέσει και απ' έξω, δεν μας πειράζει. Εμείς να είμαστε καλά. Λοιπόν, ωραία. Τέλεια. Πάρα πολύ χρώμα στη σαλάτα. Πιπεριά, ντοματίνι, φρέσκο κρεμμύδι, αγκουράκι, καλοκαίρι. Αυτό μας αρέσει και γι' αυτό φτιάξαμε και αυτή την υπέροχη σαλάτα. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι και πάμε να δούμε πως θα σερβίρουμε τη σαλάτα μας για να πάει στο τραπέζι μας και να φάμε, να το ευχαριστηθούμε, να την κάνουμε ξανά, να την ξανακάνουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Πάμε λοιπόν να σερβίρουμε τη σαλάτα μας. Ωραία. Έχουμε πάρα πολύ χρώμα. Σούπερ. Θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Και θα βάλω και ένα φιλαράκι από μαϊντανό. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε και τι έχουμε φτιάξει. Πάρα μα πάρα πολύ νόστιμη. Αυτή ήταν η σαλάτα μας λοιπόν για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, φιλιά πολλά. Θα το κάνω αυτό είναι επειδή μέσα θα μπουν υλικά όπως είναι το αγγούρι, όπως είναι το ντοματίνι, η πιπεριά. Αν είναι ζεστό, η αλήθεια είναι πως δεν θα είναι τόσο ευχάριστο μετά στη γεύση. Και πάμε στη διαδικασία που θα σουρώσουμε το πλιγούρι μας, θα το αφήσουμε να κρυώσει και στη συνέχεια θα προσθέσουμε μέσα τα υλικά μας.